τελετής, οι οποίοι θα παραταχθούν. Πλησιάζει και η σκάλα πλέον στο μπροστά μέρος, βλέπουμε, του αεροσκάφους. Νομίζω ότι ο Κώστας Λασκαράτος είναι ο καθήλυνα αρμόδιος για να μας μεταφέρει την εικόνα και τα όσα βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο. Κώστα, το μικρόφωνο και πάλι σε σένα. Υπάρχει πάνω μια 25μελής αποστολή, μια 25μελής συνοδεία του Πάπα. Υπάρχουν ακόμα άτομα, πρόσωπα από την Ελβετική Φρουρά και υπάρχουν ακόμα περισσότεροι από 50 δημοσιογράφοι, ξένοι δημοσιογράφοι, κυρίως Ιταλοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι καλύπτουν την Αγία Έδρα. Νομίζω ότι αυτούς βλέπετε αυτή την ώρα στα πλάνα να βγαίνουν από την πίσω πόρτα, από την πίσω πύλη του αεροσκάφους. Βλέπουμε από τον εξοπλισμό ακριβώς, η μάχη ήταν αυτή που άκουσα. Μάλλον βλέπουμε τις φωτογραφικές μηχανές, βλέπουμε τις κάμερες, άρα πράγματι πρόκειται για τα τηλεοπτικά συνεργεία και τους δημοσιογράφους που είναι εδώ για να καλύψουν αυτή την ιστορική επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου, του προκαθημένου της Ρωμαϊκής Εκκλησίας στο νησί της Λέσβου. Και ακούμε τα αγγίματα, το κόκκινο χαλί στρώνεται, η προστινή πόρτα του αεροσκάφους έχει ήδη ανοίξει και σε λίγη ώρα θα δούμε στις οθόνες μας τον Πάπα Φραγκίσκο, τον 266ο Πάπα. Ο Ποντίφικας σε λίγο θα φανεί στις οθόνες μας. Βλέπουμε το κόκκινο χαλί στρώνεται. Οι αξιωματικοί σε λίγο θα πάρουν τις θέσεις τους. Οι ιερωμένοι και από την Ορθόδοξη και από την Καθολική Εκκλησία, αλλά και οι επίσημοι, θα σταθούν πλάι από τις δύο πλευρές στο κόκκινο χαλί. Κώστα, όσο έχουμε ακόμα το χρόνο και μέχρι να κάνει την εμφάνισή του ο Πάπας στη σκάλα, να δούμε λίγο το πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια της παραμονής εκεί στο αεροδρόμιο, το κομμάτι δηλαδή της επίσημης άφιξης και υποδοχής. Να σας πω μόνο πάνω, αν μου επιτρέψω, ότι μόλις βγήκε στον αεροδιάδρομο ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, στέκεται δίπλα στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και έκανε και μία κίνηση ο Έλληνας Πρωθυπουργός, να πάει λίγο πιο μπροστά ο Πατριάρχης και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Είναι η εικόνα που βλέπω εγώ αυτή την ώρα. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς οπτική επαφή, δεδομένου ότι όλες οι κάμερες είναι στραμμένες προς το αεροπλάνο. Είναι λοιπόν όλοι εδώ στην ώρα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Πάπα. Η πρώτη βεβαίως ήταν από τη θέση του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του 2014. Η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι το αεροσκάφος και είναι σημαντική η παρουσία σου εκεί για να βλέπουμε και την εικόνα πίσω από τις κάμερες, να και την ακούμε μάλλον μέσω της φωνής σου. Συνάντηση και περιμένουμε να δούμε. Και τώρα θα τον δείτε και μπροστά από τις κάμερες, γιατί πλησιάζει στο κόκκινο χαλί, οπότε πια θα έχετε και οπτική επαφή. Αυτή είναι η πρώτη στάση βεβαίως του Πάπα, δεδομένου ότι αμέσως μετά την υποδοχή του από τον Αλέξη Τσίπρα θα έχουν και μια κατηδίαν 15-λεπτη συνάντηση. Ενδεχομένως να υπάρχει και η δυνατότητα τα πρώτα δευτερόλεπτα, κάποιες πρώτες. Βλέπουμε την εικόνα Κώστα του Πρωθυπουργού να πλησιάζει και βλέπουμε την έξοδο. Του Πάπα. Ο Πάπας κατεβαίνει τη σκάλα του αεροσκάφου. Ο λόγος στον Κώστα Λασκαράτο, ναι. Κατεβαίνει από τα σκαλιά του αεροσκάφου ο Ποντίφικας. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πάρει ήδη την θέση του και είναι έτοιμος να υποδεχτεί τον ανώτατο προσκεκλημένο, τον θρησκευτικό ηγέτη 1,2 δισεκατομμυρίων πιστών. Βλέπουμε και την πομπή. Η επίσκεψη λοιπόν ξεκίνησε 4 λεπτά νωρίτερα. Ακούμε και την εμπατήρια. Ανάκρουση των εθνικών ύμνων. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χαιρετίζει τον Πάπα και θα ακολουθήσει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, αν βεβαίως. Ακολουθεί και η αντιπροσωπεία της Καθολικής Εκκλησίας, κύριε Λεβαντή. Σεβασμιότατος Παπαμανώλης, πρόεδρος της Συνόδευσης Καθολικής της Ιεραρχίας της Ελλάδος. Και νομίζω ότι χρειάζεται μία διαδικασία και λίγος χρόνος να περάσει μέχρι να χαιρετήσει ο Ποντίφικας όλους όσοι βρίσκονται εδώ για να τον υποδεχτούν και να τον καλωσορίσουν στο νησί της Λέσβου. Είναι περίπου 40 άτομα τα οποία βρίσκονται εδώ από νωρίς και πια έχουν πάρει την θέση τους. Άρα χρειαζόμαστε κάποια λεπτά μέχρι ο Πάπας να βρεθεί στον ειδικό χώρο ο οποίος έχει φτιαχτεί εδώ στο αεροδρόμιο. Και μέχρι την τελευταία στιγμή πρέπει να σας πω, ετοιμάζονταν μία ειδική
έξω προκειμένου να γίνει η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ποντίφικα. Ενδεχομένως να ακούσετε κάποιες φωνές, είναι οι δημοσιογράφοι, ξένοι δημοσιογράφοι, είναι 400 δημοσιογράφοι στο νησί, άλλοι στο κέντρο τύπου, πολλοί και στο αεροδρόμιο. Κίνηση προκειμένου ο Πάπας να στρέψει το βλέμμα του προς εκείνους για να απαθανατήσουν και να βγάλουν τις απαραίτητες φωτογραφίες. Έχουμε την ανάκρουση των εθνικών ύμνων. Με κάθε επισημότητα έγινε η υποδοχή του Πάπα, η υποδοχή του Ποντίφικα. Και πρέπει να σας πω ότι σε λίγη ώρα, αφού γίνει η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ο Πάπας με μίνι λεωφορείο, με την αυτοαγιώτα Βαρθολομαίο και το μακαριότο Ερώνυμο, θα μετακινηθούν από κοινού στην Μόρια, στο κέντρο των προσφύγων, σε μια απόσταση 16 χιλιόμετρων από το αεροδρόμιο, αμέσως μετά την άφηξή του στο κέντρο της Μόρια, το οποίο στεγάζει περίπου 2.500 πρόσφυγες ετούντες άσυλο. Θα γίνει ξενάγηση στον χώρο όπου... εκεί όπου βρίσκεσαι πάνω, αν αυτό είπες. Μπορείς να συνεχίσεις. Λοιπόν, ακούμε. Αυτό που είπα είναι ότι ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος, μια και το κέντρο κράτησης, οι φιλοξενούμενοι εδώ εντός εισαγωγικών έχουν πολλαπλασιαστεί το τελευταίο διάστημα. Έχεις δίκιο. Και τις τελευταίες μόλις ημέρες, από ό,τι μάθαμε από στοιχεία που μας έδωσε εδώ η περιφέρεια, είναι ακόμα περίπου 700 άτομα τα οποία κατεγράφησαν και ταυτοποιήθηκαν. Τώρα, πρέπει να σου πω ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες στη Μόρια, όπου βρίσκεσαι εκεί, θα διασχίσουν τον προάβλιο χώρο που γίνεται η καταγραφή των προσφύγων και θα φτάσουν στη μεγάλη σκηνή για να χαιρετήσουν ατομικά περίπου 250 ετούντες άσυλο. Θα υπάρξουν και ομιλίες του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και βεβαίως του Αγίου Πατέρα Φραγκίσκου από την εξέδρα. Πριν φτάσουμε στο κομμάτι αυτό, Κώστα, να δούμε λίγο. Να μείνουμε λίγο στο πλάνο, στην άφιξη, στους χαιρετισμούς, στην τελετή της υποδοχής. Βρίσκονται όλοι οι αξιωματούχοι εκεί από την τοπική, από τις τοπικές αρχές, από την κοινωνία της Λέσβου. Βρίσκονται εκπρόσωποι των εκκλησιών των νησιών του συμπλέγματος εδώ στην περιοχή. Να πούμε ότι είναι η τέταρτη συνάντηση, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή, του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Πάπα Φραγκίσκου. Η πρώτη συνάντησή τους έγινε το Μάρτιο του 2013, όταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετέβη στο Βατικανό για να παραστεί στην ενθρόνηση του Πάπα Φραγκίσκου. Ότι ήταν η πρώτη φορά μετά το σχίσμα ανάμεσα στη Ρώμη και την Κωνσταντινούπολη που ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρέστη στην ενθρόνηση του προκαθημένου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Οι προκαθήμενοι των δύο εκκλησιών συναντήθηκαν επίσης τέλη Μαΐου του 2014 στους Αγίους Τόπους. Εκεί εξέφρασαν την ελπίδα ο διάλογος των δύο εκκλησιών να φέρει αποτελέσματα και να οδηγήσει στην εκκλησιαστική ενότητα. Λίγους μήνες αργότερα, το Νοέμβριο ήταν, όταν ο Πάπας μετέβη στο φανάρι προκειμένου να παραστεί στη θρονική εορτή του Αποστόλου Ανδρέα,
και μια νέα συνάντηση, η επόμενη για να το πω διαφορετικά, θα, που, από αυτήν που, που διεξάγεται σήμερα εδώ στη Μυτιλίνη, θα είναι το επόμενο ραντεβού τον Μάιο στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο Πάπας αναμένεται να επισκεφθεί την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου με αφορμή συμμετοχή του στη διεθνή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, για το προσφυγικό και την ανθρωπιστική κρίση. Να μην ξεχνάμε ότι αυτός είναι και ο λόγος ο οποίος φέρνει τον Πάπα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών σήμερα από κοινού εδώ στην Λέσβο, στο νησί το οποίο έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό, έχει νιώσει στο πετσί του το προσφυγικό ζήτημα, το προσφυγικό πρόβλημα, το αδιέξοδο των προσφύγων. Αρκετοί εξ αυτών βρίσκονται εδώ στη Μόρια όπου βρίσκομαι και εγώ και αναμένουμε μετά την αναχώρησή τους από το αεροδρόμιο στο οποίο βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Μιας και κάναμε αυτή την αναδρομή των συναντήσεων πάνω των δύο προκαθημένων, να πούμε επίσης ότι είναι η δεύτερη φορά που η